Τριάχρονο αγόρι προσθέθηκε στη λίστα των τραυματιών από τα επικίνδυνα βενγκαλικά του Πάσχα. Το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά όταν εξεράγησαν στα χέρια του δυναμητάκια που περιεργαζόταν μαζί με φίλους του. Το παιχνίδι με τα δυναμητάκια παραλίγο να στοιχεί στα δάχτυλα του χεριού του σε ένα 13χρονο αγόρι που έπεσε με τους φίλους του στο πάρκο του Σταδίου Ειρήνης και Θηλίας. Τα χέρια του ήταν που εντάξει, πόναγε το παιδί και έκλαιγε. Εντάξει, νεαρό παιδί ήταν πιτσιρικάς και ήταν μέσα στα αιμάτα. Τα παιδιά είπαν ότι βρήκαν τα δυναμητάκια έξω από μια εκκλησία και προσπάθησαν να τα περιεργαστούν. Δέσανε με μια ταινία και ξαφνικά έσκασε το βόμβες κατευθείαν. Αυτό είναι ένα από τα δυναμητάκια που περιεργάστηκε το 13χρονο αγόρι με αποτέλεσμα να εκραγούν και να τον τραυματίσουν σοβαρά στο στήθος και τα χέρια. 5-6 κομμάτια και κάνει ταινία και ανάβει αναπτήρα για να κάνει βόμβες. Νομίζω ότι το έκανε. Σε κοντινή απόσταση ήταν δύο οικογένειες μεταναστών που έσπευσαν να βοηθήσουν το παιδί που σπάρασε από τους πόνους. Τα χέρια τα δύο είναι σαν κουμμένα από το μέσα έτσι. Μάλιστα. Είναι κουμμένα. Και νομίζω με ένα δάχτυλο είναι κουμμένο λίγο. Αλλά και το σώμα του από μέσα είναι πολύ χάλι. Οι Αιγύπτιοι ειδοποίησαν την αστυνομία και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, ο 13χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Το παιδί υποβλήθηκε σε πλαστική επέμβαση στα χέρια και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ο πατέρας του οδηγήθηκε στην ασφάλεια Πειραιά για κατάθεση προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες του ατυχήματος. Στο μεταξύ, 3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά από τη ρήψη βαρελότητα στο Αγρίνιο. Μια 19χρονη χτύπησε στον Αφιένα την ώρα της Ανάστασης έξω από εκκλησία όταν εξωστρακίστηκε πέτρα από τη ρήψη βαγκαλικών. Ενώ 2 άντρες τραυματίστηκαν από τη χρήση βαρελότητων. Ένας 46χρονος έχασε 3 δάχτυλα του χεριού του, ενώ ένας 26χρονος ακροτηριάστηκε από τον καρπό του αριστερού του χεριού. Τον γύρο του κόσμου έκαναν οι εικόνες από το έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου το βράδυ της Ανάστασης. Η Ντέμι Ντάβαρη θα μας πει περισσότερα. Ντέμι. Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News μετέδωσε τις εντυπωσιακές εικόνες από το έθιμο του ρουκετοπόλεμου που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο χωριό Βροντάδο της Χίου. Το ρεπορτάζ μάλιστα ανέφερε ότι φέτος εκτοξεύτηκαν περισσότερες από 50.000 ρουκέτες από τους κατοίκους των δύο αντίπαλων ενοριών, τονίζοντας ωστόσο και την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου εθίμου. Η δημοσιογράφος μάλιστα αναφέρθηκε και στην πρόσφατη καταδίκη 3 κατοίκων του χωριού που προετοίμαζαν ρουκέτες για το βράδυ της Ανάστασης. Το θέαμα πάντως σε κάθε περίπτωση, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, είναι εντυπωσιακό και το συγκεκριμένο έθιμο φέρνει κάθε χρόνο στο νησί εκατοντάδες επισκέπτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ντέμι.